Κύριε Λάμδα, γεια σας, καλή σας μέρα. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Θανάσης Λάλλας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ και εγώ. Κύριε καθηγητά, το ξεκινάμε λιγάκι έτσι, γιατί έχω πάρα πολύ παραξενευτεί με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, φαντάζομαι και εσείς, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Μιλάμε για μια συμφωνία μεταξύ των 27 της Ένωσης για επάρκους στο ρωσικό πετρέλαιο, αλλά μεταφέρεται τελικά μέσω του αγωγού, δεν μεταφέρεται μέσω της θαλάσσης. Δηλαδή ο παραλογισμός καταλήγει να οδηγούμεθα δηλαδή σε έναν εξαιρετικό παραλογισμό. Δεν καταλαβαίνουμε, έχει καταργηθεί τελείως η λογική. Είναι συμφωνία αυτή? Είναι μια ιδιαίτερη συμφωνία που αναφέρεται σε ένα μερικό εμπάρκο, έτσι, δηλαδή μερικό εμπάρκο το οποίο σταδιακά θα κλιμακωθεί και θα αφορά όλες τις μεταφορές με τάνκερ. Mm-hmm. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ, γνωρίζετε πόσο έντονα είναι η ελληνόκτητη διαμετακομιστική ναυτιλία, εμπλεκόμενη σε αυτή την ιστορία βεβαίως, δεν είναι, κλείνω την παρένθεση. Μας χτυπάει και πισόπλατα. Δεν θα έλεγα και τόσο πισόπλατα. Είναι κατευθείαν, κατάστατα. Αυτό όμως που εξαιρείται είναι οι μεταφορές με αγωγό, με τη λογική. Εκεί υπάρχει μια λογική. Πώς υπάρχουν περίκλειστες χώρες, οι περίκλειστες χώρες πώς θα προμηθευτούν. Αυτό ήταν και το επιχείρημα του Όρμπαν από την Ουγγαρία, έτσι. Ωραία, αλλά αυτό ξέρουμε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν το λέμε τόσο καθαρά? Ξεκινάει μια ανακοίνωση που λέει εμπάργο και μετά, εδώ και μέρες δηλαδή, θέλω να σας πω κύριε καθηγητά, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται. Εδώ και μέρες μιλάμε για συμφωνίες οι οποίες στη συνέχεια ανατρέπονται όλα. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή ας το πούμε, η συνένεση για την απεξάρτηση των συντομότερων δυνατών και από το πετρέλαιο και από το φυσικό αέριο, το ρωσικό. Θα έλεγα μάλιστα το θέμα του φυσικού αερίου είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί για μερικές χώρες η εξάρτηση είναι ακόμα μεγαλύτερη αποκλειστικά από ρωσικό φυσικό αέριο. Και εν πάση περιπτώσει αυτό που είδαμε χθες είναι μια μερική συμφωνία για ένα μερικό εμπάρκο. Και αυτό έχει τη σημασία του βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε. Και από πλευράς εικόνας και από πλευράς ουσίας, αν θεωρούμε ότι αυτού του είδους οι κυρώσεις θα βοηθήσουν στην ειρήνευση. Αλλά επίσης είναι γεγονός ότι για να καμφθεί η αντίδραση χωρών όπως η Ουγγαρία, και δεν ήταν μόνο η Ουγγαρία, χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτό το συμβιβασμό. Βεβαίως, όπως ξέρετε, επίσης, οι συμβιβασμοί δεν είναι κάτι το πρωτοφανές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει. Συμφωνώ, αλλά ξέρετε, δεν είναι ο λόγος της αντίδρασής μου εσείς προσωπικά. Απλώς συζητώ μαζί σας. Έτσι, εντάξει, και ήθελα να σας πω ότι πράγματι λαμβάνουμε μια σειρά από κυρώσεις σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν Δύση, αν θέλετε, απέναντι στους Ρώσους, οι οποίοι έχουν κάνει κήρυξη πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας και συνεχίζουν τον πόλεμο για τις κοινωνίες, για να τις δημιουργήσουμε πρόβλημα έτσι ώστε να την οδηγήσουμε προφανώς σε ειρήνευση. Αλλά όμως οι κυρώσεις οι οποίες αναλαμβάνουμε ή βάζουμε προς τη Ρωσία αυξάνουν και την αξία του ρωσικού νομίσματος, το ρούβλι, και ταυτόχρονα πολλαπλασιάζουν τα κέρδη για τη Ρωσία. Γιατί πουλάνε σε άλλες αγορές. Θέλω να πω λοιπόν, τι διάολο κυρώσεις είναι αυτές? Κοιτάξτε, είχαμε πει από την αρχή και σε συναδέλφους σας, εντελώς από την αρχή, λίγες μέρες μετά την έναρξη των πρώτων κυρώσεων, μετά τις 24 Φεβρουαρίου με τη ρωσική εισβολή, είχαμε εξηγήσει ότι άλλο πράγμα είναι οι κυρώσεις Φερρυππίν στο Αφγανιστάν, με το οποίο δεν έχουμε πολλές εμπορικές, οικονομικές, ενεργειακές σχέσεις και εξαρτήσεις. Και άλλο πράγμα είναι οι κυρώσεις σε μια χώρα με την οποία έχουμε πολλές σχέσεις και εξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις. Άρα ήταν σαφές εξ αρχής ότι πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία με έναν τρόπο που θα πλήξει περισσότερο τη Ρωσία και λιγότερο εμάς. Δεν το έχουμε καταφέρει πλήρως. Γι' αυτό και βλέπουμε τώρα ένα συμβιβασμό. Ή καθόλου, δεν θα διαφωνήσω, ή καθόλου. Μα γι' αυτό και το ερώτημα με τις κυρώσεις, κοιτάξτε, πάντα είναι ζητό αφενός. Τι στόχο ακριβώς εξυπηρετούν? Την ειρήνευση, δηλαδή μία ανακοχή και μία διαπραγμάτευση? Γιατί αν εξυπηρετούν ευρύτερους στόχους, λέω ένα στόχο, χωρίς να θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, την αλλαγή καθεστώτος στο Κρεμλίνο, λέω. Ναι. Εάν εξυπηρετούν ένα τέτοιο στόχο, τότε έχουμε πρόβλημα για μήνες και χρόνια, έτσι. Λέβαια. Άρα το ένα θέμα είναι τι στόχο εξυπηρετούν και το δεύτερο είναι πώς κλιμακώνονται ώστε οι δυτικές κοινωνίες και κυρίως οι ευρωπαϊκές, γιατί οι ΗΠΑ δεν έχουν πρόβλημα, γιατί δεν εξαρτώνται καθόλου από ρωσικό φυσικό αέριο και καθόλου από ρωσικό πετρέλαιο. Και τα σύμπια το ερώτημα το δεύτερο είναι κατά πόσον οι κοινωνίες θα αντέξουν. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Τι σημαίνει η συμφωνία τώρα αυτή? Ότι υπάρχει ένας αγωγός του οποίου η νότια κατεύθυνση αφορά την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία και θα παραμείνει για αυτές τις τρεις χώρες που είναι περίκλειστες να τους προμηθεύει με ρωσικό πετρέλαιο. Βέβαια ευνοείται και η Γερμανία από ό,τι ακούω. Ναι, διότι εκεί το θέμα είναι τι είδους ή μάλλον σε ποιο βαθμό θα φτάσουμε να έχουμε και επιμέρους συμφωνίες. Η Γερμανία δεν έχει προχωρήσει όπως άλλες χώρες, όπως η Ιταλία για παράδειγμα, να προσπαθήσει για το φυσικό αέριο τουλάχιστον.
Να παίρνουν από τις ενδιάμεσες χώρες. Ακριβώς, θα παίρνουν από τις ενδιάμεσες χώρες. Και να ξεχνάτε επίσης ότι το θεμελιώδες ερώτημα παραμένει. Έχουμε καταλήξει ότι ο στόχος των κυρώσεων είναι η ειρήνευση. Εάν αυτός είναι ο στόχος, τότε πρέπει να βρούμε και τρόπους να ενισχύσουμε τις πιθανότητες της ειρήνευσης. Και αυτό σημαίνει πίεση και στις δύο πλευρές σε τελική ανάλυση, όσο και αν ακούγεται αυτό κοινικό, και το ξέρω ότι πολλοί θα διαφωνήσουν. Αλλά αν πρόκειται να φτάσουμε σε μια διαπραγμάτευση, αυτό πρέπει να το θέλει και ο επιτιθέμενος, εν προκειμένου το Κρεμλίνο, ο Πούτιν, και ο αμυνόμενος στη συγκεκριμένη συγκυρία, εν προκειμένου το Κίεβο. Τώρα εγώ θα σας βάλω ένα ερώτημα το οποίο δεν έχω ακούσει τελευταία να το ανακαλεί κάποιος, γιατί πρόκειται επί ενός ερωτήματος το οποίο πρέπει να το ανακαλέσουμε. Τι γίνεται με τον Γάλλο πρόεδρο? Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι να κερδίσει την να επανεκλεγεί ήταν το κυρίαρχο πρόσωπο σε όλη αυτή την προσπάθεια ειρήνευσης. Μεσολαβούσε, μιλούσε με τον Πούτιν, μιλούσε με τον Ζελένσκι, προσπαθούσε να βρει. Έχει εξαφανιστεί τελείως. Σαν να μην υπάρχει Γάλλος πρόεδρος. Σαν να μην υπάρχει καμία διάθεση ειρήνευσης από τον Γάλλο πρόεδρο πια. Τι είναι αυτό? Μήπως δηλαδή παίζουν όλοι αυτοί οι ηγέτες οι οποίοι προκύπτουν από την ψήφο των πολιτών? Παίζουν ένα παιχνίδι μόνο επανεκλογής και στην πραγματικότητα μόλις επανεκλεγούν γυρίζουν την πλάτη στην ουσία, δηλαδή στους πολίτες και τα συμφέροντά τους. Γιατί εδώ πέρα το ζητούμενο είναι ότι αυτοί που πλήττονται είναι οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες σε όλες τις χώρες και όχι οι ηγέτες τους. Οι ηγέτες τους πηγαίνουν, συνεδριάζουν, μιλάνε, λένε διάφορα πράγματα, αλλά προκύπτει πάντα ένα αποτέλεσμα κακό για τους πολίτες. Θα συμφωνήσω στη γενική, ας το πούμε έτσι, τοποθέτηση. Δεν θα συμφωνήσω στην ειδική αναφορικά με τον Γάλλο πρόεδρο. Γενικά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ακριβώς αυτό που είπατε, ότι δηλαδή οι οπτικές γωνίες των πολιτών αφενός και των πολιτικών ηγεσιών αφετέρου δεν ταυτίζονται πάντα, παρότι οι πολιτικές ηγεσίες εν ώψη επανεκλογής κάποια στιγμή θέλουν να μας πείσουν ότι ταυτίζονται. Αυτό είναι χαίρομαι μια πάρα πολύ που το λέτε. Κρίσιμη, είναι γεγονός, είναι μια κρίσιμη διάσταση, διότι οι πολιτικές ηγεσίες αρχίζουν και να πτήσουν τα δικά τους συμφέροντα, τη δική τους οπτική γωνία. Όπως γνωρίζετε επίσης η κοινωνικοποίηση είναι μια διαρκή διαδικασία, έτσι δεν τελειώνει στο σχολείο και άρα κοινωνικοποιούνται διαφορετικά, είτε είναι 40, είτε 50, είτε 80 ετών. Υπάρχουν διαφορετικές γωνίες. Όμως στην περίπτωση της Γαλλίας πρέπει να θυμηθούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τον Ιούνιο τώρα, 12 Ιουνίου και 19 Ιουνίου, σε δύο γύρους έχουν βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία. Mm-hmm. Η Γαλλία είναι ένα ημιπροεδρικό καθεστώς, έτσι, δεν είναι κοινοβουλευτικό, δεν είναι όμως και προεδρικό όπως το αμερικανικό, και θέλει ο Μακρόν να πετύχει μια νέα πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Τα πράγματα δείχνουν αρκετά καλά, αλλά χρειάζεται σκληρός αγώνας για να μην έχει μια Εθνοσυνέλευση, βουλή δηλαδή, απέναντι. Και πάμε σε συγκατοίκηση όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Άρα πολλά από αυτά που κάνει ο Μακρόν είναι με το ένα μάτι να αληθωρίζει αυτονόητος στις εκλογές που έρχονται τώρα 12 και 19 Ιουνίου σε δύο γύρους τις βουλευτικές. Το δεύτερο πράγμα να θυμόμαστε είναι ότι ο Γάλλος πρόεδρος έχει υποστεί τρομερή κριτική κατά την άποψή μου άδικη σε σχέση με την προσπάθεια του εξ αρχής, η οποία για μένα τον τιμά, να κρατήσει μια γραμμή επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Έχει υποστεί κριτική ότι αυτό είναι ανήθικο, ότι στηρίζει εμέσως τον Ρώσο πρόεδρο κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι στιγμής ανοιχτή γραμμή με το Κρεμλίνο, σωστά επαναλαμβάνω κατά την άποψή μου, έχουν κρατήσει μόνο δύο συνεχώς, ο Μακρόν και ο Ντράγκη. Μάλιστα. Στη φάση αυτή, ο Ντράγκη, η Ιταλία και το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός κατέθεσαν και ένα σχέδιο το οποίο το γνωρίζετε, το οποίο έχει αρχίσει και συζητιέται. Έχουν προβλήματα και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί με αυτό το σχέδιο. Πάντως είναι ένα σχέδιο να συζητηθεί. Με δύο λόγια, τι σημαίνει αυτό το σχέδιο? Ο Ντράγκη προτείνει, η Ιταλία προτείνει να βεβαιώσει η Ουκρανία τη Ρωσία ότι θα είναι ουδέτερη, ξεχνάνε το ΝΑΤΟ. Και να ενθαρρυνθεί, με δύο λόγια το λέω, η πιο γρήγορη προσέγγιση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συν ένα σύστημα και μια διαδικασία για την ανοικοδόμηση αυτής της κατεστραμμένης εν πολλής πλέον χώρας. Άρα ο Μακρόν αυτή τη στιγμή νομίζω παραμένει σε ανοιχτή γραμμή. Έχει υποστεί κριτική άδικη κατά την άποψή μου γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο είναι περισσότερο ο Ντράγκη. Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Σόλτς, ο οποίος είναι σε μια μόνιμη αμηχανία. Σε ένα βαθμό το καταλαβαίνω, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο Σόλτς μετά τις εκλογές πήρε πάνω του από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα την τεράστια ευθύνη σταδιακής αλλαγής της ρότας του γερμανικού μεγαθύριου από τη ρότα της κυρίας Μέρκελ, των Χριστιανοδημοκρατών. Και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Έχει πέσει ο ρόλος ουρανός στο κεφάλι του, με δύο λόγια. Και όντως η Γερμανία αυτή τη στιγμή στρίβει αργά προς μια κατεύθυνση η οποία υποτίθεται ότι θα είναι πιο στενά συνεργαζόμενη με την Γαλλία και την Ιταλία. Αλλά είμαστε σε μια μετάβαση και νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε δύο πράγματα. Πρώτον, οι κυρώσεις δεν μπορούν να διαρκέσουν για πάντα. Πρέπει να μπούμε σε μια φάση ειρήνευσης. Η λογική ότι η Ουκρανία θα ανακτήσει όλα τα εδάφη πίσω, θα πετάξουν τους Ρώσους και από την Κρυμαία και όλα θα γίνουν όπως ήταν πριν το 2014, είναι και απολύτως ουτοπική και επικίνδυνη, κατά τη γνώμη μου πάντα. Και δεύτερον, πρέπει να πιεστούν και οι δύο πλευρές
κυρίως ο επιτιθέμενος, αλλά επίσης και ο αμυνόμενος για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν με το παρελθόν των σχέσεων, τη μη εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ, για παράδειγμα, mm-hmm. που είχε συμφωνηθεί το Donbass, το κομμάτι του Donbass που είναι στην Ουκρανία, να είναι αυτοδιοικούμενο και αυτόνομο, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Έτσι. Το οποίο δεν δικαιολογεί την κτηνόδη ρωσική εισβολή, να πω μια φορά ακόμα. Γιατί, αλλιώς, ναι, ναι, αυτό είναι αυτό, αυτό είναι αυτονόητο. Κατά σέβεια, πρέπει να πάμε σε μια ειρήνευση. Διαφορετικά, θα μπούμε σε μια πολύ άσχημη περιπέτεια με τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και σταδιακά και με άλλες κοινωνίες, γιατί υπάρχει το φάσμα του στάσιμου πληθωρισμού, το οποίο πλέον γίνεται παγκόσμιο και όχι μόνο ευρωπαϊκό. Μιλάμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Επικαλούμε την ειδικότητά σας για να μου πείτε στην επόμενη, να μου δώσετε μια απάντηση στην επόμενη ερώτηση. Σέβομαι το ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μας λέει ότι είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αλήθεια, η σωστή πλευρά της ιστορίας έχει ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν το κόστος και άλλους που κερδίζουν από αυτό. Εμείς με ποιο κομμάτι είμαστε, γιατί φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το σωστό κομμάτι της ιστορίας, είναι ο άνθρωπος που είναι το μέρος το οποίο έχει υποστεί όλο το κόστος. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μέρος, το σωστό μέρος της ιστορίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν υποστεί, μάλλον έχουν κερδίσει και κερδίζουν συνεχώς από αυτό που συμβαίνει. Εμείς με ποιο κομμάτι της ιστορίας, της σωστής ιστορίας είμαστε? Κοιτάξτε, είναι σημαντικό, όπως είπα και πριν, να φτάσουμε σε μια ειρήνευση, ώστε η Δύση συνολικά να μην κινδυνεύσει από μια πολύ σημαντική εσωτερική διάσπαση. Είναι μια γενική έννοια η Δύση, έτσι. Ναι, αλλά θα πάψει να είναι ειδική αν συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την κρίση, διότι αυτό που θα σημάνει είναι ένα κατακαιρματισμό, μια εσωτερική διάσπαση. Όλο και περισσότερο στην Ευρώπη θα ακούγονται φωνές που θα λένε αυτό που ρωτήσατε μόλις τώρα, γιατί εμείς να έχουμε τις πτώσεις τόσο βαριά στις κοινωνίες μας, και Ηνωμένες Πολιτείες, που όπως είναι φυσιολογικό έχουν μια διαφορετική πορεία, έχουν διαφορετική ενεργειακή υπόσταση, οι ίδιες έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό καταναλώνουν ενεργειακούς πόρους που είναι δικοί τους, το οποίο δεν συμβαίνει με την Ευρώπη. Κατά σύμπαν υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εάν αυτή η κρίση διαρκέσει πάρα πολύ, τότε τα σχίσματα και οι διαφωνίες στο εσωτερικό της Δύσης θα αρχίσουν να αναδεικνύονται πάρα πολύ έντονα. Πάντως, όσο συνεχίζονται οι κρίσεις, καταδεικνύεται ότι αυτό που λέμε σωστή πλευρά της ιστορίας έχει μέσα τη σωστή και λάθος επίσης πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή, η Δύση έχει δύο πλευρές, δεν έχει μία πλευρά. Έχει πολλές πλευρές, δεν έχει μία ή δύο πλευρές. Τώρα το λέτε σωστά, έχει πολλές πλευρές. Αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι όσοι χρησιμοποιούν τελευταία πληθωρικά κάπως αυτή την έκφραση, εννοούν ότι η Ελλάδα και στον πρώτο πόλεμο και στον δεύτερο πόλεμο βρέθηκε με τις φιλελεύθερες δημοκρατίες, με τη Γαλλία, με τη Βρετανία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν βρέθηκε με τις σκοτεινές δυνάμεις, να το πω έτσι. Και αυτό είναι απολύτως σωστό, έτσι. Σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία προσπάθησε να παραστήσει τον επιτίδιο ιδιαίτερο. Σε αντίθεση με χώρες, οι οποίες όπως η Ιταλία, ταυτίστηκαν τελικώς, έστω και παροδικά, με τις δυνάμεις του ναζισμού και του ολοκληρωτισμού και του σκότους. Άρα αυτό σημαίνει. Το να το επαναλαμβάνουμε όμως πληθωρικά συνεχώς και για κάθε απόφαση, θα έλεγα εξαντλεί και αυτή την σωστή ιστορική του βάση. Δεν σημαίνει πως επειδή πολύ σωστά συνταχθήκαμε με τις ελεύθερες δυνάμεις και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο, οποιαδήποτε απόφασή μας, για παράδειγμα σε σχέση με το ιρανικό πετρέλαιο, έτσι να πω κάτι άλλο, θα είναι απαραίτητα δικαιολογημένη επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την πλευρά. Πρέπει κάθε φορά να ζυγίζουμε με προσοχή, με περίσκεψη και τα δικά μας συμφέροντα, βεβαίως στο πλαίσιο των εταίρων και των φίλων μας, γιατί αυτοί είναι οι εταίροι και φίλοι μας, αλλά πρέπει κάθε απόφαση να τη ζυγίζουμε προσεκτικά. Ο αυτόματος πιλότος σε αυτά τα θέματα κάνει κακό πάντα. Δεν υπάρχει καμιά ευκολία. Τελειώνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς νιώθω την ανάγκη να το ρωτάω τελευταία. Μέχρι το τέλος του ψυχρού πολέμου, υπήρχε ένας ιδεολογικός πόλεμος. Από τη μία μεριά υπήρχε ο υπαρκτός σοσιαλισμός και από την άλλη μεριά υπήρχε η φιλελεύθερη πολιτική, ο καπιταλισμός και όπως θέλετε πέστε το. Έφυγε από τη μέση το ένα κομμάτι. Τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται κάθε μέρα όλο και περισσότερο και περισσότερο. Τότε λέγαμε τα προβλήματα οφείλονται στον υπαρκτό σοσιαλισμό. Σήμερα δεν υπάρχει υπαρκτό σοσιαλισμό. Και η Ρωσία και η Κίνα και όλοι είναι μια μορφή καπιταλισμού. Ένα είδος καπιταλισμού. Τα προβλήματα γιατί συνεχίζονται? Μήπως τελικά υπάρχει πρόβλημα στον καπιταλισμό? Υπάρχει πρόβλημα με τον τρόπο με τον οποίο και στον τρόπο με τον οποίο σταδιακά το καπιταλιστικό σύστημα έχει παγκοσμιοποιηθεί και υπάρχουν και πολλές διαφορετικές εκδοχές καπιταλισμού σήμερα. Σε τελική ανάλυση και εκεί είναι ένας κρατικός καπιταλισμός είναι και μάλιστα όλο και περισσότερο αποκεντρωμένος. Έχετε την πολύ διαφορετική, σαφώς φιλελεύθερη ομοσπονδιακή δομή της Ινδίας. Έχετε τα BRICS, τα οποία μάλιστα θα διευρυνθούν στη συνάντηση του Ιουνίου, θα μπουν και άλλες χώρες μέσα. Άρα πρέπει να θυμόμαστε πάντα αυτό το οποίο από τις 24 Φεβρουαρίου
ίσως με τρόπο βαρετό, επαναλαμβάνω γιατί θέλω να γίνει σαφές, δεν είναι πιθανό αυτή η βίαιη διπολοποίηση να επικρατήσει. Γιατί είμαστε μάρτυρες από τις 24 Φεβρουαρίου μιας προσπάθειας βίαιης διπολοποίησης του πλανήτη. Η Ρωσία έκανε την εισβολή και ως αποτέλεσμα αρχίζουμε και ακούμε φωνές που μας λένε ότι μπαίνουμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Αυτό είναι, πιστεύω, ευτυχώς μια παροδική εντύπωση. Ο κόσμος είναι πολυκεντρικός ήδη και αυτό δημιουργεί ταυτοχρόνως προκλήσεις και ευκαιρίες. Ευκαιρίες γιατί δεν έχουμε λόγο να μπούμε σε ένα καλούπι. Και καμιά φορά που ακούω για τη σωστή πλευρά της ιστορίας, παρότι είναι έκφραση που χρησιμοποιήσω και εγώ στο παρελθόν, πριν από χρόνια, όχι χθες και προχθές, πρέπει να την προσέχουμε λίγο γιατί την έχουμε ευτελίσει. Το να μπαίνουμε σε καλούπια και μετά να πηγαίνουμε με αυτόματο πιλότο, όπως είπα πριν, είναι επικίνδυνο. Είμαστε σε ένα πολυκεντρικό κόσμο. Όταν τελειώσει η σύγκρουση, ελπίζω σύντομα, θα το διαπιστώσουμε καλύτερα και θα θυμηθούμε ότι η Δύση δεν ταυτίζεται με τον πλανήτη και ο πλανήτης δεν ταυτίζεται με τη Δύση. Άρα πρέπει να κάνουμε μια πολιτική η οποία θα είναι πολύ σωστά ριζωμένη στην Ευρωατλαντική Συμμαχία στην οποία βρισκόμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πάντα με ανοιχτό μυαλό, με φαντασία, με δημιουργικότητα. Πρέπει να επεκτείνουμε τις σχέσεις μας και με χώρες όπως η Ινδία. Πρέπει να δούμε προσεκτικά, όχι αφελώς έτσι, αλλά προσεκτικά περαιτέρω τις σχέσεις μας με την Κίνα, με όλα τα προβλήματα που έχει, κινδύνους. Βλέπω όμως ότι ένας από τους βασικούς μας συνεταίρους, συμμάχους στη Δύση, πάει να ανοίξει ένα ακόμα πρόβλημα με την Ταϊβάν και σε εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, θα πιθανόν να χρειαστεί να πάρουμε και θέση γι' αυτό και να βρεθούμε απέναντι στην Κίνα, απέναντι στην Ινδία και απέναντι σε όλους αυτούς. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα πάμε σε μια πραγματική αντιπαράθεση ΝΑΤΟ και των δυνάμεων που αναφέρατε. Αυτό είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Κάθε τόσο ακούμε δηλώσεις, υπάρχουν διαξυφισμοί. Σας θυμίζω πως στην Ταϊβάν ελάχιστες χώρες την έχουν αναγνωρίσει, αλλά δεν μπαίνει πραγματικό ζήτημα. Ούτε νομίζω ότι η Κίνα αύριο το πρωί θα πάει να καταλάβει την Ταϊβάν. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε παρόλα αυτά είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση στην οποία οι γρήγορες αποφάσεις καμιά φορά στοιχίζουν. Και άρα πρέπει ταυτοχρόνως να είμαστε πιστοί στις συμμαχίες μας, από αυτό μόνο κέρδος θα έχουμε, και να διαφοροποιούμαστε εκεί που αισθανόμαστε πως υπάρχει ένα μείζον θέμα. Για παράδειγμα, στα ελληνοτουρκικά, κάθε τόσο προκύπτουν προκλήσεις, ερεθίσματα από την τουρκική πλευρά, τα οποία πρέπει εμείς να δείχνουμε ότι είμαστε διαθεσμένοι να διαφοροποιηθούμε, εάν χρειαστεί, και να το πράξουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, ο κόσμος είναι πολύ κεντρικός πλέον. Και γι' αυτό η δική μας πλήρως αξιόπιστη θέση στη Δύση πρέπει να συνδυάζεται με μια πάρα πολύ ανοιχτή ματιά προς όλες τις άλλες πλευρές του πλανήτη. Κύριε Λάδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και εγώ για την πρόσκληση. Γεια σας. Γεια σας.